Την εθνική μπάσκετ εφήβων θα φιλοξενήσουν για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης των Σερών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ελευθέρια Σερών 2018 ο Δήμος, το Τμήμα Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, όπου ΑΚΠΑΙ και ΕΔΙ σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους Πανσεραϊκός και ΑΕ Σερών. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου που το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Σερών, ο πρόεδρος του ΑΚΠΑΙ, ο υπεύθυνος του αθλητικού τμήματος του Δήμου, ο έφορος τμήματος μπάσκετ του Πανσεραϊκού και ο γενικός αρχηγός της ομάδας μπάσκετ ΑΕ Σερών, Άκης Μορφακίδης. Στις 28 του μήνα οι Σεραίοι θα έχουν την ευκαιρία να τους χαρούν από κοντά στην κεντρική πλατεία, στο Κρόνιο μπροστά, στην πλατεία Κρονίου, όπου θα γίνει και ένας αγώνας 3-on-3, με παράδοση μεγάλη ο Δήμος Σερών και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στο 3-on-3, όπου θα μας επισκεφτούν εκεί παίκτες εθνικής, σίγουρα θα μπορούν εκεί έτσι λίγο να παίξουν και με τους Σεραίους. Και στις 2 του μήνα θα γίνει ένα πολύ ωραίο φιλικό, στο οποίο θα περιμένουμε τους Σεραίους να κατακλείσουν το κλειστό γυμναστήριο, που θα υπάρχει μια μεικτή ομάδα του Πανσεραϊκού και της ΑΕΣ με την εθνική ομάδα, ώστε η προετοιμασία τους να περιέχει και αγωνιστικό κομμάτι. Την εθνική ομάδα μπάσκετ εφήβων θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Δήμος Σερών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ελευθέρια Σερών 2018. Θα ήθελα μόνο να πω ότι συμπληρωματικά με αυτά που είπε ο κύριος Σιλανίδης, ότι σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία και τον κύριο Βασιλακόπουλο δόθηκε άδεια ώστε η ΩΜΙΓΑ μας ΣΥΓΜΑ Πανσεραϊκός και η ΑΕΣΕΡΟΝ μέσω των παιδιών αυτών να προβάλλουν ένα μήνυμα της καμπάνιας για τη στήριξη του καρκίνου του μυελού των οστών στα παιδιά. Στον αγώνα που θα λάβει χώρα στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης τη Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα 7.30 μεταξύ των μεικτών ομάδων Πανσεραϊκού και ΑΕΣ και της Εθνικής Ομάδας Εφήβων, θα υπάρχει ένας λαχνός ενίσχυσης στην είσοδο του γυμναστηρίου, τιμής 2 ευρώ, συμβολικής τιμής, αλλά πολύ μεγάλης αξίας. Γιατί τα χρήματα που θα μαζευτούν από τους Σεραίους θα δοθούν ώστε να αγοραστεί ένα αμαξίδιο για την ομάδα ΑΜΕΑ μπάσκετ του Πανσεραϊκού. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για την πόλη, αθλητές αυτού του επίπεδου, να επισκεφθούν και να κάνουν την προετοιμασία τους στις εγκαταστάσεις μας. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται η εθνική ομάδα, είναι η μεγάλη μας τιμή, γιατί προτίμησε τις δικές μας εγκαταστάσεις, οι οποίες ό,τι μπορούμε όλα τα τελευταία χρόνια να το κάνουμε, το έχουμε κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε να μπορούν να προσφέρουν ακόμη και σε τέτοιου είδους και τέτοιου επίπεδου ομάδες εγκαταστάσεις, οι οποίες μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κύρος αυτών των υποχρεώσεων.